συγκλονισμένοι κάτοικοι στα Κείμηνα Θεσσαλονίκης δεν μπορούν, όπως λένε, να πιστέψουν ότι ο 23χρονος συντοπίτης τους αφαίρεσε τη ζωή του πατέρα του. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία. Ξέρω μονάχα ότι υπάρχει ανθρωποκτονία. Ο γιος σκότωσε τον μπαμπά. Ο νεαρός φέρεται να λογομάχησε για άγνωστο λόγο με τον 56χρονο πατέρα του βραδινές ώρες χθες και πάνω στον καυγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο και τράπηκε σε φυγή. Ο 23χρονος εγκατέλειψε τον πατέρα του. Επιβιβάστηκε στο όχημά του και κινήθηκε προς Χαλκιδική. Σύμφωνα με πληροφορίες, σταμάτησε σε βενζινάδικο όπου διαπληκτίστηκε με υπαλλήλους. Κλήθηκε η αστυνομία, προσήχθη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και εκεί στους αστυνομικούς αποκάλυψε την πράξη του. Σκότωσε το παιδί του πατέρα του. Στην ελληνική αστυνομία σήμανε αμέσως συναγερμός με τους άνδρες του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης να εντοπίζουν τον άτυχο άνδρα νεκρό μέσα στο σπίτι του. Με λέει ο φαρμακοποιός, άκουσες, με λέει, τι να ακούσω. Να, με λέει, ένας έκοψε το λαιμό του μπαμπά. Όπως λένε οι κάτοικοι, η σύζυγος του 56χρονου απουσίαζε καθώς είχε επισκεφτεί την κόρη τους που σπουδάζει εκτός νομού. Η ομά με την κόρη είναι στον Εύρο γιατί έχει εξεταστική, δεν ξέρει τίποτα και όταν θα έρθει εδώ. Θα έχουμε δράματα. Ο 23χρονος συνελήφθηκε, κρατείται στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης και αύριο αναμένεται να περάσει το κατόφλι του εισαγγελέα.